Βασικό μας μέλημα τα προβλήματα της καθημερινότητας, δήλωσε στην Κάμαρα του ΛΕΠΑΟΤ ο αντιδήμαρχος Δωρίδας Ανδρέας Ευσταθίου, ο οποίος αναφερόμενος στο θέμα της αποκομιδής σκουπιδιών, τόνισε πως είναι ικανοποιητική η ρυθμή που λειτουργεί η υπηρεσία καθαριότητας στο Δήμο Δωρίδας παρά τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Όπως δήλωσε ο κ. Ευσταθίου, η Δημοτική Αρχή έχει καταφέρει ως τώρα να καθαρίσει τους κοινόχρηστους χώρους αλλά και την συνεχή αποκομιδή των σκουπιδιών. Θα ήθελα να πω ότι το μέλημά μας, το βασικό μας μέλημα είναι η καθημερινότητα. Και πέραν αυτής είναι το περιβάλλον και η καθαριότητα. Είναι ικανοποιητικός ο βαθμός που λειτουργούμε σήμερα. Αρκεί και μόνο να λάβετε σοβαρά υπόψη ότι με καμία υποδομή πετυχαίνουμε τα πάντα. Δυστυχώς δεν υπήρχε υποδομή. Όμως με διάφορες μεθοδεύσεις που κάναμε πετύχαμε σε ικανοποιητικό βαθμό και την καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων, πλατιών, παιδικών χαρών, νεκροταφεία και αυτά, αλλά πιο πολύ η αποκομιδή των απορριμμάτων, η οποία γίνεται σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Εν τω μεταξύ, στο πρόσφατο παρελθόν είχε γίνει πολλή λόγο για τα απορριμματοφόρα του πρώην Δήμου Ευπαλίου, τα οποία διαχειριζόταν ο ιδιώτη, ο οποίο είχε αναλάβει την αποκομιδή των σκουπιδιών, αφού δεν υπήρχε οργανωμένη υπηρεσία στο Δήμο. Η Δημοτική Αρχή Δωρίδα, σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Ευσταθίου, θα κάνει χρήση του νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα για την παραχώρηση ιδιωτών στην αποκομιδή των σκουπιδιών. Θέλω να πιστεύω ότι με ένα νόμο ο οποίος ψηφίστηκε τώρα πρόσφατα και είναι προς την εφημερίδα της κυβερνήσεως, θα πλέον μπορούν και οι ιδιώτες να μπουν για την αποκομιδή των απορριμμάτων να αρχίσουν να γίνεται. Εμείς σαν Δήμος Ευπαλίου θεωρώ ότι στο Δήμος Δωρίδας, στο κομμάτι Ευπάλιο, τη Δημοτική Ενότητα του Ευπαλίου, θα χρησιμοποιήσουμε ιδιώτη, γιατί δεν μπορούμε με τα ίδια μέσα που έχουμε να ανταπεξέλθουμε τουλάχιστον τους καλοκαιρινούς μήνες. Βρισκόμαστε λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση και θα δούμε από εκεί και πέρα τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Ξέρετε, υπάρχει η ανησυχία σε κάποια απομακρυσμένα χωριά, αν δεν γίνεται η αποκομιδή, τι θα γίνει με την συγκέντρωση των σκουπιδιών, με την ανακύκλωση που λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Εσείς τι διαβεβαιώνετε όλους τους κατοίκους αυτού? Εγώ μπορώ να πω ότι μην ανησυχούν το πρώτα αυτό. Με τη βοήθεια του ιδιώτη θα πάμε πολύ καλύτερα. Πρώτον και δεύτερον, σε ικανοποιητικό βαθμό λειτουργεί και η ανακύκλωση. Όπως βλέπετε, ο πρώην Δήμος Ευπαλίου, νυν Δημοτική Ενότητα πλέον του Δήμου Δωρίδος, εξυπηρετείται από την ναυπακτία. Οι άλλοι τρεις Δήμοι, οι τρεις Δημοτικές Ενότητες, εξυπηρετούνται από την Άμφισσα. Μπορώ να πω λόγω, λιγάκι το πρόβλημα είναι λόγω καυσίμων προς την άλλη, τις άλλες ενότητες, Λιδωρικίου, Βαρδουσίων και Τολοφόνας, όμως και αυτό σύντομα θα λυθεί. Θεωρώ τέλος πάντων ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Εν τω μεταξύ, διανύοντας και την αντιπυρική περίοδο, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου Δωρίδας τόνισε πως έχουν πάρθει όλα τα απαραίτητα μέτρα και τα μηχανήματα του Δήμου έχουν καθαρίσει τους δασικούς δρόμους. Θεωρώ ότι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος έχει κάνει καλά τη δουλειά του. Όλα τα μηχανήματα βρίσκονται μέσα στους δασικούς και αγροτικούς δρόμους και πιστεύω ότι είμαστε σε ικανοποιητικό βαθμό. Θεωρώ σε μια εβδομάδα είμαστε καθόλου έτοιμοι.